δόξαση, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξαση. Και ο πνεύματι και νυν και και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν εις αθάνατος βασιλεύς, και να στάσει εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Παναγίας από του Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμένων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου Τετραημέρου, και τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων σου, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδων της ευκλαιώς αγωνισαμένων και αιρεωκώς πεσόντων, εν της ιερής ημών αγώση και των δούλων του Θεού Γεωργίου Βασιλείου, Χρήστου Παντελεήμονος Δημητρίου Ευαγγέλου Σταύρου, Δημητρίου Αθανασίου Κωνσταντίνου, Γεωργίου Θεοφάνους, Αριστοτέλους Βεζιανών τον Ιανέστη και Θεοφάνους, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και μετά αγίων και δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Αιωνία σα η μνήμη αξιωμακάριστη, πατέρες και αδελφοί ημών. Αιωνία σα η μνήμη αξιωμακάριστη και ύμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία σα η μνήμη αξιωμακάριστη, πατέρες και αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας θα εκφωνήσει ο δάσκαλος μας ο κύριος Λάμπρος Μονιάνος. Μασιολογιότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της τοπικής κοινότητας Άρτης, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, η 28 Οκτωβρίου 1940 σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην ελληνική ιστορία. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε αυτή την ξεχωριστή ημέρα ως παράδειγμα της εθνικής δύναμης και γενναιότητας. Γιορτάζουμε σήμερα την 84η επέτειο από την είσοδο της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία προσέθεσε μια κορυφαία στιγμή στην ελληνική ιστορία. Ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς ξεκαθάρισε στο Μουσολίνι ότι οι δυνάμεις του άξονα δεν ήταν πρόσδεκτες στην Ελλάδα. Ο Μουσολίνι με τη σειρά του απέστειλε τελεσίγραφο στο Μεταξά, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις επρόκειτο να εισέλθουν και να καταλάβουν αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Ο Μεταξάς απάντησε με ένα μεγαλοπρεπές ότι η Ελλάδα προτιμούσε να πάει στο πόλεμο παρά να υποδουλωθεί. Ο ελληνικός λαός με την κήρυξη του πολέμου ξεχύθηκε στους δρόμους διαδηλώνοντας το μίσος του για τους φασίστες και για τον αγώνα μέχρι σε σκάτων. Αψηφώντας τους ιταλικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, πλημμύρισε τους δρόμους τραγουδώντας και δίνοντας τη δική του απάντηση το δικό του όχι. Με απίστευτες δυσκολίες για όσους δεν τις έζησαν και με τις γυναίκες της Πίνδου να γράφουν τη δική τους χρυσή σελίδα, ματαιώθηκε ο περίπατος που πίστευαν ότι θα κάνουν οι εχθροί, μεταβλήθηκε σε άτακτη υποχώρηση και ο πόλεμος μεταφέρθηκε στην Αλβανία. Οι Ιταλοί στρατιώτες, συνειδητοποιώντας την καταστροφή στην οποία οδηγούσε την Ιταλία ο Μουσολίνι, δεν πολεμούσαν πια, αλλά παραδίνονταν. Χιλιάδες οι εχμάλωτοι. Ενώ η θριαμβευτική πορεία του στρατού μας συνεχιζόταν αδιάκοπα. Κοριτσά, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο. Οι πόλεις και τα χωριά έπεφταν διαδοχικά. Η Ελλάδα σημείωνε τεράστια νίκη, αφήνοντας έκπληκτο όλο τον κόσμο. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα για τις δυνάμεις του άξονα, ο Χίτλερ επενέβη για να σώσει την κατάσταση. Εισέβαλε στα Βαλκάνια τον Απρίλιο του 1941, κατόρθωσε να παρακάμψει τις αμυντικές μας γραμμές και μπήκε στη Θεσσαλονίκη. Το μέτωπο της Αλβανίας κατέρευσε και άρχισε η τραγική οπισθοχώρηση. Η τελευταία μάχη δόθηκε στην Κρήτη, όπου οι Κρήτες σχεδόν άοπλοι έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα. Έτσι η χώρα μας βρέθηκε υποκατοχή. Όμως ο αγώνας για την εθνική αναγέννηση συνεχίστηκε. Η εθνική αντίσταση κινητοποίησε τον λαό, τον οργάνωσε, του ξανάδωσε την πίστη στη νίκη και αγωνίστηκε ηρωικά και με συνέπεια κατά των κατακτητών
κατά τη διάρκεια όλης της κατοχής της περίοδου 41-44. Έτσι λοιπόν ο πόλεμος δεν κράτησε το 40, κράτησε μόνο 6 μήνες, αλλά 4 ολόκληρα χρόνια. Το ιστορικό όχι της ελληνικής κυβέρνησης στο τηλεσίγραφο του Μουσολίνη έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας κοινή γνώμης. Συγχαρητήρια μηνύματα έφταναν από τους ηγέτες όλου του κόσμου για συμπαράσταση. Ενώ ο τύπος παρομοίωζε την αντίσταση των Ελλήνων με εκείνη των Περσών 2.500 χρόνια πριν, μιλώντας για νέο Μαραθώνα. Η φράση του Τσόρτσιλ «Οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες» πέρασε στην ιστορία και μας γέμισε περηφάνεια. Η επέτειος του όχι μας δίνει την ευκαιρία να ξαναζωντανέψουμε τη συλλογική μνήμη και εθνική ταυτότητα, τις γενιές γυναικών, ανδρών και παιδιών, που έχοντας παραμερίσει τη διχόνοια και το διχασμό, δημιούργησαν ένα καλύτερο μέλλον για μας τους νεότερους, γεμίζοντας τις σελίδες της ιστορίας μας με ηρωισμό, αυταπάρνηση, αυτοθυσία και ανδρεία. Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας και τους ευχαριστούμε για τη γενναία και θαραλέα στάση που επέδειξαν εκείνη την ιστορική ημέρα τον Οκτώβριο του 1940. Τόσο ως Έλληνες, αλλά και ως πολίτες ενός ελεύθερου δημοκρατικού κόσμου, οφείλουμε ένα τεράστιο χρέος τιμής στους προγόνους μας. Τέλος, ας θυμηθούμε μερικούς στίχους από τον μεγάλο ποιητή Τάσο Λιβαδίτη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές, μα δεν θα κάνεις ούτε βήμα πίσω. Είναι σκληρές οι μέρες που ζούμε. Μια στιγμή αν ξεχαστείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτες από τις φωτιές. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Θα πρέπει να μπορείς να θυσιάζεσαι. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Έλληνες. Κοινότητα Σάκτης, ο πρόεδρος κύριος Τσαμούλης Νικόλαος. Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Πολιτιστικό Σύλλογο Σάκτης η Αυσιά, ο κύριος Μαυράκης Παναγιώτης. Δημοτικό Σχολείο. Νηπιαγωγείο. Λίγο πιο πίσω. Τα παιδάκια στα ερώα καταφέτουνε στεφάνι. Κι εγώ νιώθω τη φουντώνη με σωστή υπερηφάνη. Είμαι η ξέχαστη μέρα, με να έρθει σε λεγούς από την παιδιά αέρα. Πίσω ο Ιταλός. Προσκλητήριο Πεσόντων. Γεώργιος Χρυσογονίδης. Απόν. Βασίλειος Δράκος.
Απόν. Παντελής Παναγιώτης. Απόν. Δημήτριος Τράνζαλης. Απόν. Ευάγγελος Μακαρόνης. Απόν. Σταύρος Μητάκης. Απόν. Δημήτριος Χατζιαναγνώστου. Απόν. Αθανάσιος Διασουράκης. Απόν. Κωνσταντίνος Χρυσογονίδης. Απόν. Θεοφάνης Λουκάκης. Απόν. Αριστίδης Ράντος. Απόν. Βεζιανός Βεζιανός. Απόν. Αντώνιος Βαρινάκης. Απόν. Ανέστης Τσελεπής. Απόν. Θεοφάνης Λουκάκης. Απόν. Ενός λεπτού σιγή.